Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, το οποίο περιέχει πάνω από 4.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Σήμερα επαναφέρουμε ένα παλαιότερο βίντεο που είχαμε στο κανάλι μας, ένα βίντεο που ανέβηκε τον Δεκέμβριο του 2020, δηλαδή τρία χρόνια πριν. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει τίτλο «Ακούω ενεργά, ενεργητική ακρόαση» και η τέχνη της επικοινωνίας. Το ανεβάζω ξανά βελτιώνοντας τον ήχο και δίνοντας την ευκαιρία να ανέβει και για όσους βρίσκονται στο τρίτο και το τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή και αυτό το βίντεο. Όπως και κάθε αφή. καινούριο βίντεο που ανεβαίνει σε μορφή χωρίς διαφημίσεις ως προνόμιο των ανθρώπων που βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι έχουν μειωθεί κάπως οι αναπαραγωγέ στο βίντεο. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή ε, έχω σταματήσει να μοιράζομαι τα βίντεο στα κοινωνικά μου δίχτυα. Ίσως επειδή τα θέματα έχουν γίνει λίγο πιο δύσκολα, λίγο πιο αυστηρά. Θα σας παρακαλούσα, αν δεν σας κάνει κόπο, να πατάτε like στο βίντεο που παρακολουθείτε και να το μοιράζεστε, αν θέλετε, στα κοινωνικά σας δίχτυα. Βοηθάει το κανάλι μας ε, να μεγαλώνει και να φτάσουμε προς το στόχο που έχουμε για τους 100.000 συνδρομητές το οποίο θα ξεκλειδώσει κάποια άλλα προνόμια για το κανάλι μας και κάποιες άλλες προϋποθέσεις ώστε το ψυχοεκπαιδευτικό μας μήνυμα να πάει σε περισσότερα αυτιά. Αν δεν σας κάνει κόπο, το εκτιμώ πολύ να πατάτε like και να μοιράζεστε Ευχαριστώ. το βίντεο. Το ξανάκουσα τώρα διορθώνοντα τον ήχο και έχω να πω ότι συμφωνώ με όσα έλεγα τότε. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Καλησπέρα. Χαίρετε. Έχουμε απόψε ένα πολύ ωραίο θέμα από αυτά που ονομάζουμε θεωρητικά, αλλά στην παρούσα περίπτωση είναι πρακτικό και χρήσιμο. Ενεργητική ακρόαση και επικοινωνία έχω γράψει στον τίτλο ή ακούω ενεργά. Αφορμή γι' αυτό είναι ένα σχόλιο που έκανε ένας φίλος στο κανάλι, το οποίο ήταν το ακόλουθο. Νομίζω πως οι πιο πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε να ακούμε ενεργά. Θα μπορούσες να μας κάνεις ένα vlog το πώ ακούμε ενεργά όταν συζητάμε για τα συναισθήματα, για τα προβλήματα κτλ. Γι' αυτό εμεί οι άνδρε ακούμε συχνά από τι γυναίκε ότι δεν τι ακούμε. Έτσι συχνά αποφεύγει κανεί να επικοινωνήσει με το τέρη του γιατί δεν έχει νόημα. Μακροπρόθεσμα, έτσι πεθαίνει μια σχέση σιγά σιγά. Φαντάζομαι ότι ο φίλος που το έγραψε έχει προσωπική πείρα του γεγονότος αυτού. Προφανώ θα μιλάει ίσως για μια δική του σχέση ή ένα δικό του γάμο που έχει τελειώσει και αναθεωρώντας τα πράγματα, βλέποντας τα πράγματα μετά από μια άλλη σκοπιά συνειδητοποιεί ότι η έλλειψη της ενεργητικής ακρόασης και της ουσιαστικής επικοινωνίας έπαιξε ρόλο στη διάλυση της σχέσης του ζευγαριού. Λοιπόν, πώ ακούω ενεργά ε, επικοινωνία, η λέξη επικοινωνία σημαίνει και στην ελληνική γλώσσα, δύο άνθρωποι να συνδεθούν μεταξύ τους. Αν θα μπορούσαμε να ζωγραφίσουμε την επικοινωνία σε ένα σχήμα, θα ήταν δύο κεφάλια και διάφορα νήματα και κλωστές που να ενώνουν τον ένα εγκέφαλο με τον άλλο. Έτσι το φαντάζομαι εγώ τουλάχιστον. Η τέχνη της επικοινωνίας, γιατί περιτέχνης πρόκειται, έχει ως στόχο να συνδέσει τους δύο ανθρώπους και να μπορέσουν οι δύο άνθρωποι να βρεθούν στον ίδιο χώρο. Η επικοινωνία είναι ο βασικός αγωγός συνδεσιμότητας δύο ανθρώπων. Η συνδεσιμότητα, δηλαδή το να συνδεθούμε ουσιαστικά με έναν άλλον άνθρωπο, αποτελεί μια από τις πρωταρχικές ανθρώπινες ανάγκες και παίζει ουσιώδη ρόλο στη ψυχική ευεξία ενό ανθρώπου και στην ευτυχία. Ξανααναφέρω για ακόμη μια φορά τη μελέτη του Χάρβαρτ ή τη μελέτη της Βοστόνης για την ευτυχία, αυτή τη μακροχρόνια μελέτη, η οποία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν στενές διαπροσωπικές α, επικοινωνιακές σχέσεις, deep meaningful connections, βαθιές νοηματοδοτημένες συνδέσεις. Πώς επικοινωνούμε με έναν άλλον άνθρωπο πώς συνδεόμαστε ουσιαστικά με έναν άλλον άνθρωπο, πώς συνδεόμαστε σε μια βαθιά σύνδεση γεμάτη νόημα. Πώς μεταφέρουμε δηλαδή τις σκέψει μας και τα συναισθήματα μας και το μέσα μας σε έναν άλλον άνθρωπο στην προσπάθεια να το φέρουμε κοντά μας και να πάμε κι εμείς κοντά του. Και πώς καταφέρνουμε να προσλάβουμε όλα αυτά που θέλει να μας δώσει ο άλλος άνθρωπο. Γιατί η επικοινωνία είναι ένας δρόμος διπλός. Και ο ένας θα δίνει στον άλλο και ο άλλος δίνει στον άλλο και ο ένας πρέπει να ακούσει και να λάβει από τον άλλο και ο άλλος το ίδιο. Στην επικοινωνία, σε ένα ζευγάρι ή σε, δύο, σε μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων είναι και οι δύο πομποί και είναι και οι δύο δέκτες. Δηλαδή και οι δύο, και οι δύο στέλνουν μηνύματα και οι δύο οφείλουν να λαμβάνουν μηνύματα. Το παρόν βίντεο... Αφορά στη λήψη μηνυμάτων, την ενεργή ακρόαση, πώς ακούω ενεργά. Ε, η, η αποστολή μηνυμάτων είναι μια άλλη ιστορία. Το να μπορέσω να μεταφέρω αυτό που έχω μέσα μου με έναν ικανό τρόπο στο τέρι μου ή στη φίλη μου ή στο συνάδελφο μου ή στο γονιό μου, στο παιδί μου ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική επικοινωνία. Ίσως σε ένα άλλο θεωρητικό βίντεο να μιλήσουμε γι' αυτό, για το πώς μεταφέρουμε τα νοήματα, πώς στέλνουμε τα σήματα. Η ενεργητική ακρόαση έχει να κάνει με τη λήψη των σημάτων. Το πιο σύνηθε λάθος που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, και άνδρες και γυναίκες, ο φίλος που έχει γράψει το, το ερώτημα είναι άνδρας. Και ως άνδρας βλέπει τα κουσούρια του δικού του φίλου. Θα έρθω όμω και εγώ ω γυναίκα και ω ψυχολόγο και να πω ότι δεν είναι μόνο οι άνδρες που δεν κάνουν ενεργητική ακρόαση ή που πάσχουν στον τομέα τη επικοινωνία με αυτόν τον τρόπο, αλλά και οι γυναίκε μπορούμε να μην είμαστε καλέ ακροάτριε. Πώ μπορεί να είσαι ένα καλό ενεργό ακροατή, Πρώτα, καταρχά, όταν ο άλλο θέλει να σου μιλήσει ή όταν εσύ ζητάς από τον άλλο ή από την άλλη να σου μιλήσει, σκάσε, κλείσε το στόμα σου, άνοιξε τα μάτια σου, τέντωσε τα αυτιά σου και άκουσε με προσοχή αυτά που σου λέει, χωρίς να σκέφτεσαι τι θα απαντήσεις την ώρα που σου μιλάει ο άλλος και χωρίς να κάνεις οποιασδήποτε άλλες υποθέσεις, παρά προσπάθησε να εστιαστεί στο τι ακριβώς σου λέει. Τις περισσότερες φορές που μας μιλάει το άλλο πρόσωπο, εμεί σκεφτόμαστε την απάντηση που θα δώσουμε ή πώ θα αποστομώσουμε τον άλλο, ή πώ θα συμφωνήσουμε ή πώ θα διαφωνήσουμε τον άλλο. Σκεφτόμαστε το πώς νιώθουμε εμεί σε σχέση με αυτό που μα λέει. Σκεφτόμαστε ποια μπορεί να είναι τυχόν τα κίνητρά του και δεν δίνουμε καθόλου έμφαση στο τι μα λέει αυτό ο άνθρωπο. Ακούω ενεργητικά σημαίνει ότι έχω κλείσει το στόμα μου, δεν μιλάω. Έσκασα που είπα πριν τη λέξη. Ξέρω είναι και μια δόκιμη λέξη να χρησιμοποιήσουμε. Κλείνω το στόμα μου, ανοίγω τα μάτια μου, παρακολουθώ με προσοχή τον άλλο άνθρωπο απέναντί μου τις εκφράσεις του προσώπου του, γιατί οι εκφράσεις του προσώπου και οι κινήσεις του σώματος αποτελούν επίσης κομμάτια της επικοινωνίας. Τεντώνω τα αυτιά μου για να ακούσω καλά τι μου λέει και ενεργητικά, χρησιμοποιώ το μυαλό μου για να καταλάβω τι ακριβώς μου λέει. Όχι για να αναλύσω τι μου λέει, όχι για να ερμηνεύσω τι μου λέει, όχι για να βγάλω μια αυθαίρετη διάγνωση πάνω σε αυτό που μου λέει, αλλά για να καταλάβω τι ακριβώς θέλει να μου πει αυτός ο άνθρωπος αυτή την ώρα. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Οι περισσότεροι από εμά δεν ξέρουμε να το κάνουμε. Και άνδρες και γυναίκες. Επειδή οι άνθρωποι είμαστε όντα της συνήθειας και θέλουμε να έχουμε μια αίσθηση ασφάλειας και ελέγχου πάνω στη ζωή μας, πολλές φορές αγνοούμε, αγνοούμε το τι μας λέει ο άλλος, υποσυνείδητα, συνειδητά, ασυνέστητα επίτηδε, κατά λάθο. Και προτιμούμε να έχουμε προκατασκευασμένες ιδέες και απόψεις μέσα στο μυαλό μας, τα λεγόμενα στερεότυπα και προκαταλήψεις, για να νιώθουμε ότι ελέγχουμε την κατάσταση. Και έτσι ξεκινούν οι λανθασμένε γενικεύσει. Όλοι οι άνδρε δεν ακούνε ενεργητικά. Όλε οι γυναίκε, για παράδειγμα, είναι μουρμούρε. Όλα τα παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι από αυτή τη φυλή κάνουν αυτό. Όταν κάποιο σου λέει έτσι, σημαίνει αυτό. Πόσε φορέ με ρωτάτε στα σχόλια ή σε mail ή σε μήνυμα: Πε μου τη γνώμη σου. Τι εννοεί η φίλη μου ή ο φίλο μου ή ο πατέρα μου ή η μητέρα μου ή το παιδί μου ή οποιοδήποτε άλλο άλλο συνεργάτη μου, εργοδότη μου όταν κάνει αυτό. Και απαντάω, δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί δεν είμαι εκεί. Δεν είμαι ο φιλο μου η ο πατερα μου η η μητερα μου η το παιδι μου η οποιοδηποτε αλλο αλλος συνεργατη μου εργοδοτη μου οταν κανει αυτο και απανταω δεν μπορω να γνωριζω δεν μπορω να γνωριζω γιατι δεν ειμαι εκει δεν ειμαι ο ανθρωπος που θα ακούσω εκείνον τον άνθρωπο και θα τον ακούσω με προσοχή και ενεργητικά. Και δεν είμαι εκείνο ο άνθρωπο που θα τον ακούσω και στην πορεία θα τον ρωτήσω διευκρινιστικέ ερωτήσει πάνω από σε αυτό, αυτό, που μου είπε, με σκοπό να καταλάβω καλύτερα τι μου είπε και όχι να τον βγάλω λάθο, να τον μειώσω, να τον βγάλω τρελό κτλ. κτλ, κτλ. Πρόκειται για μία υψηλή τέχνη το να ξέρει να ακού ενεργητικά. Πολύ σπουδαία τέχνη. Που πολλές φορές, τροχοπέδι για την ενεργητική ακρόαση, μπορεί να αποδειχθεί ο θυμός μας, τα ξεσπάσματα του θυμού μας, μπορεί τροχοπέδι για την ενεργητική ακρόαση να βγει η ανυπομονησία μας, η λαχτάρα μας για ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα μέσα από μια συγκεκριμένη απο, ε, επικοινωνία, και η τεράστια ανάγκη που έχουμε για έλεγχο, που πολλές φορές καταντάει αφύσικη. Είναι φυσιολογικό να θέλουμε να νιώθουμε ασφάλεια στη ζωή μας, είναι φυσιολογικό να θέλουμε να κάνουμε επιλογές που θα μας φανούν χρήσιμες στο μέλλον, είναι όμως αφύσικο και προβληματικό και δυσκολεύει τη λειτουργικότητα μας το να θέλουμε να τα έχουμε όλα μα όλα μα όλα υπό έλεγχο ένα άνθρωπο ελεγκτικό, ένα άνθρωπο που είναι controlling, ένα άνθρωπο που είναι επιθεωρητή. Θυμηθείτε το βίντεο που κάναμε τον αγαπημένο το φίλο, τον κλινικό ψυχόλογο, τον Χάρη, τον Βασιλιάδη, για του επιθεωρητέ. Ένα άνθρωπο που είναι επιτιμητικό, που λειτουργεί ω επιθεωρητή, δεν έχει καμία διάθεση να ακούσει τι του λέει ο άλλο, παρά μόνο να επιβληθεί στου άλλου. Να επικρίνει τους άλλους να βάλει τους άλλους σε μία τάξη, ούτω ώστε να νιώσει τη ψευδέστηση της ασφάλειας. Τη, τη, τη της ασφάλειας και τη ψευδέστηση του ελέγχου. Μπορώ να ελέγξω τη ζωή μου. Μπορώ να καθορίσω σήμερα τι θα μου συμβεί αύριο, τι θα μου συμβεί μεθαύριο, τι θα μου συμβεί σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε πέντε. Κανένα από εμά δεν έχει πλήρη έλεγχο πάνω στη ζωή του. Κανένα, γιατί έτσι είναι η ζωή. Η ζωή συμβαίνει, η ζωή είναι απρόβλεπτη, η ζωή είναι ενδιαφέρουσα. Για να μπορέσουμε να είμαστε ενεργητικοί ακροατέ, πρέπει να καταπολεμήσουμε την ανάγκη μας για έλεγχο. Να μπορέσουμε να νιώσουμε και λίγο αβέβαιοι. Να νιώσουμε και λίγο μετέωροι. Είναι καλό να νιώσεις και λίγο μετέωρος. Είναι καλό να είσαι ανοιχτό στην αλλαγή. Είναι καλό να δίνεις την ευκαιρία στον άνθρωπο που έχει απέναντί σου είτε είναι το τέρι σου, είτε είναι το παιδί σου, ένα συνεργάτη σου, ένα φίλο σου, ή ο ψυχολόγο σου, ή ο πελάτη σου, αν είσαι ψυχολόγο, ή ο θεραπευόμενο σου. Να δώσει την ευκαιρία σε εκείνον τον άνθρωπο να σου μιλήσει και να τον ακούσει ενεργά. Ενεργητική ακρόαση σημαίνει την ώρα που μου μιλάει ο άλλο, όλη μου η προσοχή να είναι στο να ακούσω τι μου λέει και να καταλάβω τι μου λέει όπω θέλει αυτό να καταλάβω τι μου λέει. Όχι να κάνω ερμηνείε όχι να κάνω διαγνώσεις, όχι να προσπαθώ να τον βγάλω λάθος, όχι να προσπαθώ να τον αποστομώσω. Όλοι μας, όλοι μας, πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος. Προκαταβαλόμαστε απέναντι σε ανθρώπους που είναι μέσα στη ζωή μας. Τώρα δεν σας λέω καθίουμαστε να κάνουμε ενεργητική ακρόση σε έναν άνθρωπο από τον δρόμο μας, λέει, αλλά να σου πω το πρόβλημά μου, κάποιον άγνωστο για παράδειγμα ή να κάνουμε ή να εξασκούμε την ενεργητική ακρόση σε έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί του. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Όχι. Μιλάμε για του ανθρώπου που συνειδητά έχουμε επιλέξει να είναι στη ζωή μα, όπω τα παιδιά που γεννήσαμε, όπω οι φίλοι με του οποίου έχουμε συνάψει σχέσει φιλικέ και θέλουμε να τι διατηρήσουμε, όπω οι άνθρωποι με του οποίου έχουμε συμφωνήσει να προχωρήσουμε μαζί στη ζωή, το τέρι μα για παράδειγμα. Ή όπω οι άνθρωποι με του οποίου έχουμε ανοίξει μια φιλία, μια συνεργασία, οι συνεργάτε μα, οι, 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 οι προϊστάμενοι μα, οι υφιστάμενοι μα, οι άνθρωποι που βρισκόμαστε στον ίδιο εργασιακό χώρο, μιλάμε για σχέσει σημαντικέ για μα. Στι σημαντικέ σχέσει, αυτέ που ξέρουμε ότι θέλουμε να έχουμε στη ζωή μα ή αυτέ που σε αυτή τη φάση τουλάχιστον του έχουμε δώσει ακόμη την ευκαιρία να είναι στη ζωή μα, οφείλουμε να ακούμε ενεργά οφείλουμε να δίνουμε την ευκαιρία στον άλλο άνθρωπο, εφόσον το θέλουμε μέσα στη ζωή μας, να μας εξηγήσει τι έχει στο κεφάλι του, τι έχει στην καρδιά του, τι σκέφτεται, πώς σκέφτεται, γιατί λειτουργεί όπως λειτουργεί. Δεν τα ξέρουμε όλα. Και ψυχολόγοι να είμαστε, δεν τα ξέρουμε όλα. Και ειδικοί στις ερωτικές σχέσεις να είμαστε, πάλι δεν τα ξέρουμε όλα. Και ξερόλες να είμαστε, πάλι δεν τα ξέρουμε όλα. Οι πραγματικά ευφύς άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ικανότητα να εξελίσσονται, να καλυτερεύουν στη ζωή του και επίση την ικανότητα να παραμένουν νέοι διαβίου, να είναι ζωντανά πνεύματα, νεανικά πνεύματα, ακόμη και στα 80 και στα 90, αυτοί οι άνθρωποι είναι πάντοτε πρόθυμοι να ακούσουν ενεργά. Στείνουν αυτοί, ανοίγουν τα μάτια του και δίνουν την ευκαιρία στο πρόσωπο που είναι απέναντί του να εκφραστεί και του δίνουν την ευκαιρία να το καταλάβουν, να το ακούσουν και να το καταλάβουν όπως αυτό θέλει να το καταλάβουν. Δεν θεωρώ με την ενεργητική ακρόαση ότι ό,τι μας πει ο άλλος θα το αποδεχτούμε αμάσιτο. Ας δώσουμε όμως το χρόνο, όση ώρα μας μιλάει, να τον ακούσουμε, να την ακούσουμε ουσιαστικά, Α δώσουμε την ευκαιρία στο σκεπτικό του, στο σκεπτικό τη να περάσει μέσα από το δικό μα hardware, μέσα από, το δικό μας, μέσα από τον υπολογιστή του εγκεφάλου μα, το λογισμικό του άλλου. Αν μιλήσουμε με όρου ε, ε, ηλεκτρονικών υπολογιστών, το hardware είναι το κεφάλι μα, ο εγκεφαλό μα, το software, το λογισμικό είναι ο τρόπο σκέψη. Α δεχτούμε τον τρόπο σκέψη του άλλου, α προσπαθήσουμε να τον κατανοήσουμε και να τον δούμε πώ ακριβώ μα το λέει. Να κάνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις για να σιγουρευτούμε ότι όντως καταλάβαμε αυτό που ήθελε ο άλλος άνθρωπος να καταλάβουμε και μετά μπορούμε να πάρουμε το χρόνο μας, να σκεφτούμε αυτά που μας έχει πει. Να τα ε, διαπραγματευτούμε μέσα μας, να δώσουμε την ευκαιρία να συμφωνήσουμε, να δώσουμε και την ευκαιρία να διαφωνήσουμε και να κάνουμε μια γόνιμη συζήτηση, ουσιαστική συζήτηση επί της ουσίας, όχι η συζήτηση του στυλ, όλα αυτά που λες είναι βλακίες είσαι υπερβολικό, είσαι υπερβολική. Oh, έχει πολύ φαντασία. Ή τι είναι αυτά που λε, Μωρέ. Ή έλα τώρα, πάλι τα ίδια άρχισε. Τέτοιε εκφράσει είναι εκφράσει ανθρώπων που δεν ακούν ενεργά. Ανθρώπων που δεν ενδιαφέρονται να συνδεθούν ουσιαστικά με έναν άλλο άνθρωπο. Προσέξτε, γιατί πολλέ φορέ. Να προσέξουμε, γιατί πολλέ φορέ μιλάμε πολύ. Λέμε αυτά που έχουμε μέσα στο δικό μα μυαλό, μιλάμε πολύ στον άλλο, δεν ακούμε καθόλου σχεδόν τι μα λέει ο άλλο. Και φεύγουμε από μια συνάντηση, από μια επικοινωνία όπω ήρθαμε. Πήγαμε, είπαμε τα δικά μα, δεν ακούσαμε τίποτα από αυτό που μα είπαν οι άλλοι και φύγαμε από εκεί. Αποτέλεσμα: μηδέν. Ίσως και υπό το μηδέν. ίσω και ζημιά στη σχέση. Εάν σε μια παρούσα φάση υπάρξει μια διαφωνία, υπάρξει μια δυσκολία και μα πει το τέρι μα ή ο φίλο μα ή ο συνεργάτη μα: Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα δώσε μου λίγο χρόνο για να μπορέσω να σου εξηγήσω, δίνουμε αυτό το χρόνο. Το δίνουμε αυτό το χρόνο. Σεβόμαστε, σεβόμαστε αν ο άλλος είναι σε θέση να επικοινωνήσει ή όχι. Δεχόμαστε ότι σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Μόλις μπορέσω να επικοινωνήσω, θα επικοινωνήσω μαζί σου. Σε πολύ υγιείς σχέσεις, σε καλέ φιλίε, σε καλέ ερωτικέ σχέσει, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να, να θέλουμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα ή να συζητήσουμε ένα πρόβλημα και να μα πει το άλλο πρόσωπο: Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ πιεσμένο, είμαι πολύ πιεσμένη, είμαι πολύ, έχω πολύ έντονα συναισθήματα που ακόμη δεν τα έχω καταλάβει και εγώ ίδιο και εγώ ίδια. Α δώσουμε λίγο χρόνο να κατακαθίσουν μέσα μα τα συναισθήματα, να δω τι ακριβώ νιώθω, για να μπορώ μετά να σου επικοινωνήσω, τι ακριβώ νιώθω. Γιατί τι περισσότερε φορέ βιαζόμαστε, είμαστε φούρνοι μονόπυροι που λέμε στην Κύπρο. Φούρνο ο, ο μονόπυρο σημαίνει ο φούρνο που κατευθείαν παίρνει φωτιά και τα καίει όλα. Όχι ο φούρνο που καίει σιγά σιγά και ψήνονται μεθοδικά και ενόστιμα τα φαγητά. Ο μονόπυρος αυτό που αμέσω παίρνει έτσι μια φλόγα και καίγονται όλα. Πολλέ φορέ γινόμαστε φούρνοι μονόπυροι και θέλουμε τώρα να το συζητήσουμε, τώρα να το επιλύσουμε. Τώρα να το κάνουμε, Χωρί ακόμη εμεί ήδη να έχουμε χωνέψει τι σωστικά έχει συμβεί μέσα μα, χωρί να ξέρουμε τι νιώθουμε εμεί ήδη, χωρί να ξέρει και το άλλο το πρόσωπο τι νιώθει, και να πούμε θέλω λύση τώρα. Θέλω λύση, επίλυση, κατάλυση τη σχέση τώρα. Τώρα. Να λύσω το πρόβλημα τώρα. Η υπομονή. Η υπομονή είναι μια αρετή που δεν μα πολύ αρέσει. Έτσι όπω σερβίρεται, από τη θεολογία, από ηθικιστικού κύκλου κτλ. Όμω η υπομονή, έτσι όπω την ε, εννοώ εδώ πέρα, έχει να κάνει με το να δώσει χρόνο σε σένα και στον άλλο άνθρωπο να χωνέψει αυτό που συμβαίνει, να καταλάβει αυτό που συμβαίνει, να το περάσει μέσα από το χωνευτήρι του δικού του μυαλού ή του δικού τη μυαλού, να το περάσει κι εσύ. Και να καθίσετε μετά από κάποιες ώρες ή μετά από μια μέρα, δύο μέρες, να καθίσετε και να μιλήσετε ήρεμα, ψύχρεμα και να ακούσετε ενεργητικά ο ένας τον άλλο. Και πώς μπορείς να ακούσεις τον άλλον, αν δεν ξέρεις τι συμβαίνει μέσα σου και μέσα σου είναι ένα καζάνι που βράζει. Και πώς μπορείς να ακούσεις τον άλλον ότι αν είσαι γεμάτος θυμό και θες να τον καταστρέψεις τροποντινά εντός αγωγικών. Θες να τον βγάλεις εντελώς λανθασμένο, Θες να τον ρίξεις από τα βάθρα στο οποίο μπορεί και εσύ ο ίδιος ή εσύ η ίδια να τον έχεις ανεβάσει. Πώς. Πώ, δεν γίνεται. Αυτέ είναι οι σκέψει μου γύρω από την ενεργητική ακρόαση. Ε, θέλω να παραδεχτώ δημοσίω ότι δεν την εξασκώ πάντοτε. Το έχετε καταλάβει νομίζω. Και στο κανάλι, κάποιε φορέ, σε κάποια live, στα οποία έσβησα εκ των υστέρων, ήμουνα έντονη και προ, προέτρε, προέτρεξα στο να έχω μια αντίδραση ή μια κρίση χωρίς να ακούσω ουσιαστικά τον άλλο. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το, από το gut instinct, το ένστικτο, τη διέστηση που διαισθάνεσαι την τοξικότητα. Μιλάω, ξέρει ποια είναι, μια φίλη από το κανάλι, η οποία μέσα στο καλοκαίρι, ποτέ ήταν, μου είχε στείλει ένα email στο οποίο έγραψε κάτι το οποίο ήταν παρεξηγήσιμο, χωρίς ήδη να συνειδητοποιεί ότι είναι παρεξηγήσιμο. Και εγώ τη απάντησα έντονα πίσω. Αποδέχθηκε την έντονη μου την απάντηση. Μείναμε λίγε μέρε χωρί να μιλήσουμε και μετά επανήλθα και της είπα: Έλα να μιλήσουμε τι είχε γίνει τότε. Επιλύθηκε η διαφωνία. Ε, κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Τότε είχα το χρόνο να ακούσω ενεργητικά τι ήθελε να μου πει και να καταλάβω από ποιο χώρο ερχό, ερχόταν η αντίδρασή τη. Ε, συγχωρεθήκαμε και συμπορευόμαστε αυτό μπορεί να το κάνουμε περισσότερες φορές. Ε, να δίνουμε ευκαιρία στους άλλους ανθρώπους, εάν αυτοί οι άνθρωποι είναι σημαντικοί για εμάς και αν είναι άνθρωποι που θέλουμε να είναι στη ζωή μας, να τους δώσουμε ευκαιρία να μας μεταδώσουν, να μας επικοινωνήσουν το τι τους συμβαίνει, το τι σκέφτονται, το σε ποιο σημείο είναι, να ανοίξουν χίλια νήματα, να ενώσουν το μυαλό τους με το δικό μας, να είμαστε ανοιχτοί, να δεχτούμε αυτά τα νήματα, να τα επεξεργαστούμε, να πάρουμε τον χρόνο μας να τα καταλάβουμε, να κάνουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις για να καταλάβουμε και μετά να επικοινωνήσουμε και εμείς τα δικά μας και να βρεθούμε οι δύο άνθρωποι κάπου στη μέση ή κάπου προς τη μια πλευρά ή προς την άλλη, αλλά σε ένα σημείο όπου θα έχουμε φτάσει εκεί πέρα με υπομονή, με ψυχραιμία και με προσοχή στη λεπτομέρεια. Ενεργητική ακροάση σημαίνει προσοχή στη λεπτομέρεια. Δεν έχω προκατασκευασμένες απόψεις δεν είμαι προκατηλημένο. Δεν ξέρω από πριν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθο. Δεν ξέρω από πριν τι θα μου πει ο άλλο άνθρωπο. Του δίνω, τη δίνω την ευκαιρία να μιλήσει, να τον ακούσω, να την ακούσω προσεκτικά. Η προσοχή μου να είναι στο να καταλάβω ακριβώ τι μου λέει και μετά να συνεχίσουμε αυτό το πολύ όμορφο γαϊτανάκι της ουσιαστικής επικοινωνίας που είναι τέχνη. Η επικοινωνία είναι τέχνη. Και κλείνω με αυτό ότι για να μπορέσουμε να ε, α, κατακτήσουμε την τέχνη της επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους, οφείλουμε πρώτα να μάθουμε να επικοινωνούμε με τον εαυτό μας και τα περισσότερα βίντεο εδώ στο κανάλι, ειδικά στο playlist θέματα βοηθοελτίωσης, βοηθάνε στο να δημιουργήσουμε καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας και πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας χρειάζεται να τον ακούμε ενεργητικά όταν έχω ένα συνέσθημα, όταν έχω μια αντίδραση, όταν έχω μια παρόρμηση, όταν κάνω κάτι, ας μην προβλάβω να δώσω τον πάτσο στον εαυτό μου. Ας καθίσουμε τον εαυτό μου και ή και με τον την ψυχολόγο μου ακόμη καλύτερα να αναλύσουμε τι συνέβηκε, γιατί συνέβηκε, γιατί νιώθω έτσι, τι μπορεί να με έχει επηρεάσει, τι μπορεί να είναι αυτό το συνέστημα που βγαίνει από μέσα. Σε ποιο χώρο βρίσκομαι. Τι έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή. Τι θέλει να μου πει η ψυχή μου, η καρδιά μου. Να ακούμε. Να ακούμε. Είναι, είναι, σοφά, είναι σοφός ο οργανισμός μας. Είναι σοφό το μυαλό μας. Ο Θεός ή ο η φύση μας έχουν φτιάξει να είμαστε υπέροχοι, σοφοί άνθρωποι. Ας, αφι, ας πηγαίνουμε με τη ροή της φύσης. Ας ακούμε. Ας ακούμε τη ψυχή μας, τα μέσα μας τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα μας και ας δίνουμε το χρόνο, τον απαραίτητο για να χτίσουμε υγιείς, βαθιές, συνδετικές, νοηματοδοτημένες ανθρώπινες σχέσεις. Ζούμε στην εποχή που οι σχέσεις είναι fast food και η ενεργητική ακρόαση σημαίνει χαμηλώνω την ταχύτητα, μπορεί να σταθμεύσω κιόλας και δίνω την προσοχή μου στο εδώ και τώρα χωρίς να φοβάμαι ότι θα χάσω τον έλεγχο. Γιατί μερικές φορές, χάνοντας τον έλεγχο, κερδίζεις τη ζωή. Όχι παρορμητικά. Σιγά σιγά. Σας ακούω. Καλό βράδυ.